Κατηγορηματικά αντίθετο στη λειτουργία ΜΕΘ παιδών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ανίνων εμφανίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός, ο οποίος απάντησε στη Βουλή στις επίκαιρες ερωτήσεις που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του νομού Ιωαννίνων, Μερόπη Τζούφη από τη Νέα Αριστερά και Νίκος Έξαρχος από το ΚΚΕ, ξεκαθάρισε ότι ΜΕΘ παιδών δεν θα γίνει, εξηγώντας ότι οι ανάγκες καλύπτονται από την Πάτρα. Ο κ. Γεωργιάδης επικεντρώθηκε στον οργανισμό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου που δεν προβλέπει τις θέσεις, ενώ εξήγησε ότι οι ανάγκες καλύπτονται από τη ΜΕΘ παιδών στο Πανεπιστημιακό Πατρών, βάζοντας έτσι τελεία σε κάθε συζήτηση για τη δημιουργία και λειτουργία της μονάδας στα Γιάννενα. Η Μερόπη Τζούφη, στο περιθώριο συνέντευξης που έδωσε στα πλαίσια της επίσκεψης του Αλέξη Χαρίτση στα Γιάννενα, ανέφερε πως σε μηνιαία βάση γίνονται διακομιδές προς την Αθήνα και την Πάτρα, ενώ υπογράμμισε πως πρόκειται για πολιτική και όχι επιστημονική απόφαση. Δεδομένου, όπως είπε, ότι υπάρχει διαχρονικό και σαφές αίτημα από τις ιατρικές υπηρεσίες της περιοχής. Σημείωσε πως ήδη υπάρχουν ορισμένες ειδικότητες που λειτουργούν και που απαιτούνται για τη λειτουργία ΜΕΘ παιδών στο Πανεπιστημιακό. Ενώ αν υπήρχε, είπε, η πολιτική βούληση για προσλήψεις εξειδικευμένων θέσεων, η μονάδα θα μπορούσε να στελεχωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο μέλλον. Καταλήγοντας, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Ιωαννίνων σημείωσε πως η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας στερούν από την Ήπειρο, αλλά και την ευρύτερη περιοχή, μια κρίσιμη μονάδα για τα παιδιά. Από την άλλη μεριά, συνεχίζουμε την κοινοβουλευτική μας δράση. Όπως είδατε, ήδη υπάρχουν τοποθετήσεις για όλα τα μείζωνα ζητήματα και θα ήθελα να αναφερθώ και στην δική μου παρουσία στην ανάδειξη τοπικών θεμάτων. Για παράδειγμα, το θέμα της εντατικής μονάδας θεραπείας παιδών, το οποίο χτες είχαμε την απάντηση από τον αρμόδιο Υπουργό πως δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί μία ΜΕΘ παιδών στην περιοχή, αφού οι ανάγκες εξυπηρετούνται από την ΜΕΘ Πάτρας, αγνοώντας ότι η περιοχή αυτή αναγκάζεται να διακομίζει πάνω από 2 με 3 περιστατικά κάθε μήνα και βεβαίως το ότι καλύπτει όλη την ευρύτερη βορειοδυτική Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά, τη Δυτική Μακεδονία και τη Νότια Αλβανία, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία των παιδιών. Και βεβαίως αγνοώντας ότι και παλαιότερα είχαν γίνει σοβαρές προσπάθειες, αλλά στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή πληρούνται οι προϋποθέσεις, διότι είμαστε εκτός μνημονίων, για να υπάρξουν οι απαραίτητοι μόνιμοι διορισμοί, που είναι απολύτως απαραίτητη τόσο ιατρικού όσο και νοσηλευτικού προσωπικού για να μπορέσουμε πραγματικά μία μονάδα που είναι απολύτως απαραίτητη στην περιοχή να γίνει κάποια στιγμή πράξη.